Ήταν η στιγμή. Δυνατός, ντούρος. Δεν με βλέπεις ντούρος πάντα. Ωραία, έτοιμος για τη μάχη δηλαδή, ε. Με την πολύτιμη αναφορά στα χέρια. Στα χέρια μας εδώ είναι όλα. Μπράβο, δεν μας απογοήτευσε το κοριτσάκι μας τελικά. Μα τι λες τώρα. Δεν μου λες. Επειδή σε βλέπω και λάμπεις, μπάμπι μου. Τι έγινε, μήπως την κατάφερες? Τι να κατάφερα δηλαδή? Σου κάτσε, ρε. Μολόγα, σου κάτσε! Σε παρακαλώ πολύ, σταμάτα, θα μας ακούσει! Παιδί μου, τόπνιξε το κουνέλι, αυτό θέλω να μάθω. Σταματήσεις, ε! Κούλαρε λίγο. Λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω. Πάμε στο ησυχαστήριό μου. Έλα. Έλα, για πάμε. Γεια σου, Μαρκέλα. Γεια. Γεια. Πάμε λίγο να τα πούμε πριν μπούμε στο meeting. Δεν χρειάζεται να μου δίνεις αναφορά. Μέσα στον έρωτα είστε, βρε. Δεν είδες. Είναι που παντρεύεστε αύριο, έτσι. Ξεχυλίζουν τα συναισθήματα και δεν ξέρετε πού να τα βάλετε. Δεν θα παντρευτώ αύριο, Δημήτρη. Συγγνώμη τώρα γιατί μπερδεύτηκα. Σήμερα το βράδυ είναι το bachelor και αύριο ο γάμος, σωστά? Ούτε bachelor θα γίνει. Σε παρακαλώ πολύ, δεν μου το κάνεις αυτό. Έχω ετοιμάσει ολόκληρη φιέστα. Έχω κλείσει τα πιο άτακτα κορίτσια της Αθήνας για πάρτι σου. Τι γάμος θα γίνει, το καταλαβαίνεις? Τι λες, μωρέ, τρελάθηκες? Καθόλου, θα σου πω. Και για να μην στο χαλάσω, δεν χρειάζεται να τα ξεκλείσει τα κορίτσια. Απλά πήγαινε μόνος, ε. Α, δεν πάμε καλά. Σας παρακαλώ, κύριε Στεργίου. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνετε θέμα. Σιγά μη μου πεις και τι θα κάνω. Σε προειδοποιώ, θα γράψω μέμο προς τη διοίκηση για τη συμπεριφορά σου. Χάρη, αντί να στείλεις μέμο, δεν μου λες καλύτερα τι συμβαίνει. Ένα, τι να συμβαίνει. Πάλι τα ίδια. Η απροθυμία και η τεμπελιά της Χριστίνας έχουν χτυπήσει κόκκινο. Ωστε απρόθυμη, Χριστίνα, ε. Δεσποινής Μαρκέλα. Από πού να αρχίσω? Όπως ξέρεις, τη ζήτησα να κάνει αρχαιοθέτηση. Γι' αυτό αντικατέστησε τη Μάρθα ώσπου να γυρίσει. Ναι. Και που στο ζήτησα, τι κατάλαβα? Το μισό βράδυ ήταν ο Τζέρι εδώ και χαργετιζότανε μαζί του. Καμία σχέση! Ήρθε για να με βοηθήσει, το ίδιο και η Σοφία! Ούτε 10 γράμματα δεν τελειώσαμε, ήτανε πάρα πολλά! Εντάξει, εντάξει. Για συνέχισε, Χάρη, τι άλλο της προσάπτης? Και φυσικά εγκατέλειψε το πόστο της πριν τελειώσει. Μα εγώ δεν... Τι ώρα έφυγε, και πριν μου απαντήσεις, να ξέρεις ότι μπορώ να το επιβεβαιώσω. Δεν θα ήτανε 9! Περασμένες 10 ήτανε, Δεσποινής Μαρκέλα! Οκ. Λοιπόν, Χάρη, αν θες τη γνώμη μου, η Χριστίνα όχι παρατήρηση, έπαινο αξίζει για την προσπάθειά της. Μόνο προθυμία δεν έδειξε. Μα δεν τελείωσε. Και σήμερα μέρα είναι. Και πολύ σημαντική για να ασχολιόμαστε με ασήμαντα πράγματα. Το ξέρω, απλώς. Απλώς άκουσε το και από μένα. Εάν ξαναντιληφθώ τέτοια προκατάληψη κατά της Χριστίνας, θα έχεις πρόβλημα. Εγώ προκατάληψη? Έλα, Χάρη, μην το κουράζουμε. Έχουμε και δουλειές. Ωραίο. Λοιπόν, Ντίντι, από τότε που άρχισε το σύστημα με τις λίστες, είμαι πολύ οργανωμένη. Δεν ξεχνάω τίποτα. Είναι εδώ τι έχω σήμερα. Έχω να μεταφυτέψω την πηγόνια. Θέλει μεγαλύτερη γλάστρα. Ασφικτιά εκεί μέσα η καημένη Πέπη. Μετά έχω συμβούλιο στην εκομόντα. Δεν θα είμαστε με τα καλά μας. Εγώ δεν πάω εκεί όταν είμαι σόι. Τώρα που έχω hangover. Τέλος πάντων. Αν μου κάνουν μια ζωντανή σύνδεση με δορυφόρο, κάτι γίνεται. Άλλο. Ραντεβού για Μάνι Πέντι στις 5. Αυτό μου αρέσει, θα το κάνω. Α, και μετά έχω να μελετήσω τους βιορυθμούς μου. Καλά, ντε, μην κάνεις έτσι. Θα δω και τους δικούς σου, καημενούλη μου. Πρέπει να καίγεσαι από έρωτα, ε. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει, να σου πω την αλήθεια. Ότι κάτω από αυτό το σπίτι, αυτή τη συμβατική στέγη, ζει ένας τέτοιος έρωτας σαν το δικό σου. Ένα πάθος άνομο, πράξενο, καταδικασμένο. Λοιπόν, Ντίντι, το θέμα μου προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Ανθρωπολογικό και φιλολογικό. Αυτό είναι! Θα γράψω βιβλίο! Να σου πω κάτι, Ντίντι. Τι Madame Bovary και ιδίες. Χαζομάρες.
Πώς τα διαβάζεις αυτά τα χαζομυθιστορήματα? Αυτά είναι για βαρεμένες νοικοκυρές, βρε Δίδη. Ενώ εγώ... Α! Εγώ θα το αφιερώσω σε σένα αυτό το γέννημα ψυχής. Θα λέγεται... Monsieur Didi. Κάτσε να το σημειώσω στη λίστα μου, να μην το ξεχάσω. Έχω και κάτι άλλο να κάνω σήμερα, αλλά τι. Είδες, έκανα βλακεία, να. Δεν το έχω βάλει στη λίστα, γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Τι έχω να κάνω όμως, μωρέ, τι έχω να κάνω. Να, έχω βάλει και κορδελίτσα, για να το θυμηθώ. Αλλά τι έχω να κάνω, δεν το θυμάμαι. Τι έχω να κάνω, να πλάσω κουλουράκια, να πλύνω τα σπρόρουχα, να μάθω την προπαίδεια, να ερωτευτώ. Να καλέ, τι έχω να κάνω. Έχω να βρω stripper. Διντί, σούφεξε πάλι. Ατιμούλη, ατακτούλη. Θα ψάξουμε να βρούμε άντρες έτοιμους για όλα! Τι κάνεις εκεί? Άσε με, Λίλια, γιατί κοντεύει να μου στρίψει. Και είπες να τακτοποιήσεις λίγο. Δεν με νοιάζει, αρκεί να μη σκέφτομαι. Κούλα ρε βρε κοριτσάκι μου, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Πώς δεν έγινε ρε Λίλιαν, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Η σκέψη μου συνέχεια πάει... Στα χθεσινά τέλος πάντων. Μη σκέφτεσαι τότε. Άλλωστε τώρα έχετε το meeting και το μυαλό σου θα φύγει. Ναι. Και μετά το meeting έχω άλλη δοκιμασία. Με τον Αλέξη, ε. Για να μου ανακοινώσετε θα γίνει με το γάμο. Α, με το γάμο είδες. Έχεις έναν ολόκληρο γάμο να ετοιμάσεις. Τη δεξίωση, τον ηφικό. Ό,τι ονειρευόσουν μια ζωή. Κάτσε να γίνει γάμος πρώτα, Λίλιαν. Αμάν, βρε Μαρκέλα. Δηλαδή, τι περιμένεις ο Αλέξης ξαφνικά να σου πει «Δεν παντρευόμαστε» μια μέρα πριν το γάμο? Εντάξει, ο άντρας σου έχει πολλά ελαττώματα, αλλά τόσο κάφρος δεν είναι. Δεν ξέρω, Λίλιαν. Δεν ξέρω τίποτα πια. Έχεις τρελαθεί τελείως. Θες να τα καταστρέψεις όλα. Είναι η μόνη λύση. 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 Συγγνώμη, ρε Αλέξη. Μπορείς να φανταστείς τι θα γίνει στο συμβούλιο όταν ανακοινώσεις ότι ακυρώνεις το γάμο? Δεν κατάλαβα. Θα αποφασίσουν αυτοί για τη δικιά μου ζωή. Δεν θέλω να παντρευτώ και δεν θα παντρευτώ. Είναι πάρα πολύ απλό. Ωραία λοιπόν. Και πώς θα το πεις στη Μαρκέλα? Α, συγγνώμη αγαπούλα. Ακυρώνω το γάμο γιατί δεν μου αρέσει η όλη φάση. Ή μήπως θα της πεις την αλήθεια? Ξέρω, όταν θα έρθει η ώρα κάτι θα σκεφτώ. Έρχεται η ώρα. Μετά το meeting θα της πεις τα ευχάριστα? Ναι. Ωραία λοιπόν. Για να εξαφανιστώ, μην με πάρει κανένα βόλι. Δεν θα έρθει η καταστροφή του κόσμου πια. Θα έρθει όμως η καταστροφή της Ακομόντα. Ο Σέργιος θα θέλει να πάρει το μερίδιό του και να εξαφανιστεί. Και για πες μου λιγάκι, πώς θα πάρει αυτό το μερίδιο όταν δεν του ανήκει καν η εταιρεία? Δεν θα το κάνει αυτό. Αποκλείεται να το επιτρέψει ο πατέρας μου. Πώς θα τον σταματήσει, ρε Αλέξη? Έχει κάθε δικαίωμα να θέλει να φύγει. Ειδικά άμα σχολάσει το γάμο με την αδελφή του. Τι θες να κάνω δηλαδή? Να θυσιάσω την ευτυχία μου για να σώσω την Ακομόντα? Αυτό μου λες? Αλέξη, μη γέλιασαι. Δεν μπορείς να έχεις και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Ή την Ακομόντα κρατάς, ή τη Μαρία, και τις δύο δεν γίνεται. Τους θέλω όλους. Δεν μπορώ να πάρω γουρούνι στο σακί, καταλαβαίνετε. Θα περάσουν όλοι από ντυσιόν. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Θα τους δει όλοι αφρόκρεμα της Αθήνας και των βορείων προαστίων. Τι άλλο θέλετε? Μετά από αυτά τα γόρια σας θα γίνουν ανάρπαστα. Θα τα ζητάνε σε γκαλά, εγγένεια, γάμους, βαφτίσια. Δεν πάνε σε βαφτίσια. Δεν σας καταλαβαίνω. Το μωρό τα πετάει όλα. Γιατί να μην τα πετάξει κι ένα στιβαρό άντρα να χαρούν και οι καλεσμένε. Α, να σα πω, είστε προκατηλημένοι. Τι λέτε καλέ? Το γυμνό σώμα είναι ομορφιά, όχι ντροπή. Τέλο πάντων, η μικροαστική σα υμνοτυφία με κάνει να πλήττω αφόρητα. Στείλτε ό,τι σα βρίσκεται. Και θα πάρω κι άλλα πρακτορία. Γιατί υποπτεύομαι ότι η δική σα είναι του κατηχητικού. Καλησπέρα μου στη μαμά σας. Jesus. Πολύ μελό σε βρίσκω, Δημήτρη. Η Μαρκέλα να δεις πόσο μελό θα γίνει μόλις ακούσει τα μαντάτα. Ρε εσύ, αγόρι μου, ο μόνος λόγος που υπάρχει αυτή η εταιρεία είναι γιατί υπάρχει αυτή η φιλία μεταξύ των δύο οικογενειών. Και ο Σέργιος έχει τιμήσει πάρα πολύ αυτή τη φιλία, ε. Φαντάσου λοιπόν πώς θα κάνει τώρα. Γι' αυτό σου λέω.
Σκέψου λίγο τους γονείς σου. Πώς θα τους το κάνεις αυτό? Δεν μπορώ να το κάνω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να παντρευτώ τη Μαρικέλα χωρίς να την αγαπάω. Δεν το καταλαβαίνεις. Γάμος και έρωτας δεν πάνε μαζί. Όποια γυναίκα και να παντρευτείς, μετά από λίγα χρόνια δεν θα την αγαπάς. Το λες αυτό επειδή δεν έχεις ερωτευτεί ποτέ? Εγώ με τη Μαρία κατάλαβα τι θα πει έρωτας. Τόσα χρόνια σπαταλούσα τον εαυτό μου από γυναίκα σε γυναίκα, χωρίς να αγαπήσω καμιά τους. Και τι θα κάνεις, ρε Αλέξη? Θα παντρευτείς τον Μπάζο? Αν με θέλει, ε. Τι λες, παιδάκι, μου έχεις τρελαθεί τελείως. Ακούς τι λες, αν σε θέλει τον Μπάζο, το καταλαβαίνεις αυτό? Πολύ καλά καταλαβαίνω τι λέω. Okay. Δεν ξέρω τι έχεις πάθει. Μπορεί να έχεις ελληνιαστεί. Μπορεί να σου έχουν κάνει και μάγια. Δεν ξέρω. Ένα είναι το μόνο σίγουρο. Ότι αυτή τη στιγμή εσύ έχεις κάψει για τον Μπάζο. Okay. Για μένα είναι η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο. Καλά, ε. Μιλάμε για οξία ψυχασθένεια. Λοιπόν, βάζω και στοίχημα. Μπορεί να έχεις πέσει τώρα στα βαριά ναρκωτικά, αλλά όταν θα συνέλθεις, θα βρεθείς παντρεμένος με ένα Μπάζο. Μην την ξαναπείς Μπάζο. Έστω. Ενώ θα μπορούσες να παντρευτείς μία όμορφη, μία αριστοκρατική γυναίκα σαν τη Μαρκέλα. Τι λέω, άνθρωπος. Με την οποία μαλώνω 24 ώρες το 24ωρο. Έχω να κάνω έρωτα από την εποχή του Νόε. Και το κυριότερο, δεν διασκεδάζω. Δεν μπορώ να χαλαρώσω μαζί της και να είμαι ο Αλέξης. Ενώ με τη Μαρία μπορείς. Ναι, είμαι ο πραγματικός Αλέξης, μου βγάζει τον καλύτερό μου εαυτό. Και πάνω απ' όλα, δεν μπορείς να καταλάβεις. Απλά να σου πω ότι την αγαπάω. Είμαι ερωτευμένος μαζί της. Καλά το υποπτευόμουν. Αυτό θα πει τραγική ηρωνία. Πιάστηκες στα ίδια σου τα δίχτυα, αγόρι μου. Το ξέρω και μισώ τον εαυτό μου που έστω και για λίγο... Έστω και για λίγο την κορόιδεψα. Αλλά θα επανορθώσω. Θα επανορθώσω για όλα αυτά. Και βέβαια, δεν θα το μάθει ποτέ. Κανείς ποτέ δεν θα μάθει τίποτα. Καλά, μην ανησυχείς, ηρέμησε. Δεν απειλείται η ευτυχία σου με τον Μπάζο από εμένα. Καλά, βρε αγόρι μου. Δεν κοβόνται έτσι εύκολα αυτές τις συνήθειες. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί δεν μπορώ να παντρευτώ τη Μαρκέλα? Όχι. Γιατί υπάρχει μία ακόμα λύση και απορώ πώς δεν τη σκέφτηκες. Την Τετάρτη. Να την πάρεις, να τη διαβάσεις. Άντε, εμείς δεν διαβάζουμε εφημερίδα. Αλλά για σένα θα κάνω μια εξαίρεση. Κακός, Πέγγι μου, κακός. Πρέπει να παίρνεις εφημερίδα για να ενημερώνεσαι σωστά. Είδες, για να βλέπεις ειδήσεις στην τηλεόραση, δεν θα μάθαινες για την περιπέτειά μου. Απορώ πως και δεν σε βγάλανε σε τίποτα κανάλια για την απαγωγή. Θα τους έκανες καλά νούμερα. Άσε με κάτω, καλέ. Θα γίνω εγώ νούμερο για να κάνουν νούμερα αυτοί? Δεν βλέπω, καλέ, πως ξεζουμίζουν το κοσμάκι στις εκπομπές τους. Πα. Εγώ απευθύνομαι, Πέγγι μου, σε άλλο κοινό. Καλά, εντάξει, μας έπεισε. Θα την πάρω την εφημερίδα. Άντε, σε καλή μεριά. Πήγαινε τώρα, γιατί θα έρθει το παιδί που θα μου πάρει συνέντευξη και θέλω να συγκεντρωθώ. Άντε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Η κυρία Αργυρό. Ναι, παιδί μου, ολόκληρη, αλλά πέρασε. Ο Ανδρέας είσαι, ε! Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι πολύ καλά, αγόρι μου. Πέρασε, κάθισε. Ευχαριστώ πολύ. Κάθισε. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Όσο θες, αγόρι μου. Εγώ πιστεύω ακράδαντα στην τέταρτη εξουσία και στη δύναμη της πένας. Βέβαια, τώρα είχα και κάτι προτάσεις, ξέρεις. Την τηλεόραση. Ανδρέα μου, η τηλεόραση ψοφάει για ιστορίες σαν τη δική μου, που να έχουν μέσα δράση, γέλιο, συγκίνηση, έρωτα. Καταλαβαίνεις, πιο καλά και από ταινία, ε. Είμαι σίγουρος, Κυριακή. Κοίταξε, εγώ μπορούσα να πάρω και εκπομπή. Αλλά, Ανδρέα μου, εγώ πιστεύω στην έντυπη ενημέρωση και στηρίζω την ενεργή δημοσιογραφία. Να είστε καλά, κυρία Αργυρό. Μήπως να αρχίζαμε? Ναι, Αντρικό μου, είμαι όλη δική σου. Μισό λεπτό, έχω φτιάξει καπεδάκι, πάω να σφαίρω. Έχω αργήσει. Ποια λύση? Δεν βλέπω άλλη λύση. Προφανώς. Γιατί έχεις τυφλωθεί τόσο πολύ από τον Μπαζοέρωτα που χρειάζεσαι πατομπούκαλα χειρότερα και από τις Μαρίες για να δεις. Μία είναι η λύση, φίλε μου. Διαζύγιο. Διαζύγιο από τι? Μας κάνει και το βλάκα ο νέος. Να σου πω, αγόρι μου, ούτε καθολικός είσαι, ούτε ηλίθιος. Άκου λοιπόν τι κάνεις. Μπορείς να παντρευτείς τώρα τη Μαρκέλα και να πάρεις διαζύγιο σε 6 μήνες. Αν λοιπόν η δεσποσύνη σου καίγεται όπως καίγεσαι και εσύ για αυτή, θα σε περιμένει και θα ζήσετε μία ζωή ζάχαρη. Μαύρη για την ακρίβεια. Φαρμάκι. Ναι, ναι, δηλαδή μου λες ότι θες να παντρευτώ τη Μαρκέλα, ναι, και να χωρίσω σε 6 μήνες, ε? Ναι. Αυτό λες. Ναι. Μπράβο. Είσαι σπουδαίος. Το καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι κοροϊδία? Δεν το αξίζει αυτό η Μαρκέλα. Τι μας λες?
Ενώ τόσο καιρό τη φερόσουνα καλά τη Μαρκέλα. Δεν τη δούλευε ψηλό γαζί. Να σου πω, με αυτό τη γλιτώνει και από το ρεζιλίκι να πάρει τηλέφωνο όλου του καλεσμένου και να πει ότι ο γάμο χόλασε. Τι θα πω στη Μαρία. Τη έχω υποσχεθεί ότι αυτό ο γάμο δεν θα γίνει ποτέ. Έχει πιστέψει σε μένα, το καταλαβαίνει αυτό. Αν κάνω διαφορετικά, θα νομίζω ότι την κοροϊδεύω. Συγγνώμη που το ξαναθυμίζω, αλλά τη Μαρία την κοροϊδεύει τόσο καιρό. Εντάξει. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Το ξέρω ότι την κοροϊδεύα. Το θέμα είναι πώς θα φερθώ τώρα. Αν ακολουθήσεις το σχέδιό μου, μπορείς να κερδίσεις τα πάντα. Αρκεί να ξαποστείλεις λίγο τη μορφωνιά. Α, να την ξαποστείλω. Τι εννοείς ακριβώς? Να τη στείλεις, ρε παιδάκι μου, ένα ταξίδι. Μακρινό ταξίδι. Να μην είναι μέσα στα πόδια μας και μας χαλάσει το γάμο. Α, ταξίδι. Ναι. Πού να τη στείλω? Να τη στείλεις στην Αφρική. Α. Για σαφάρι στην Αφρική. Θα ταιριάζει και με την πανίδα εκεί. Α, μάλιστα. Στην Αφρική, ε. Και ακόμα πιο μακριά, αν γίνεται. Αλέξη, άκουσε με. Η Μαρία, αν και μας έκανε νερά τώρα τελευταία, είναι τρελή και παλαβή για σένα. Να δεις ότι θα έρθει στο γάμο και θα μας τα χαλάσει όλα. Θα κάνει σκηνή. Και με το δίκιο της. Της είχα υποσχεθεί ότι αυτός ο γάμος θα ακυρωθεί. Γι' αυτό σου λέω. Μετά το διοικητικό συμβούλιο, της δίνεις μπόνους ένα ταξίδι. Πρόσεξέ με. One way ticket. Και ηρεμείς. Ναι, μάλιστα. Η μόνη λύση είναι να στείλουμε τη Μαρία για σαφάρι. Έτσι θα ηρεμήσω. Ξέρεις γιατί? Επειδή θα είμαι μαζί της. Για σαφάρι. Και για σαφάρι και για ό,τι άλλο μας περιμένει. Όπου κι αν πάει η Μαρία, θα είμαι μαζί της. Δεν μπορεί τίποτα να μας χωρίσει. Τι λες, αγόρι μου? Τι λέω? Όχι 6 μήνες. Ούτε 6 ώρες δεν αντέχω μακριά της. Μόλις τελειώσει αυτό το παλιό συμβούλιο, θα είμαι ολοκληρωτικά δικός της. Okay, Αλέξη. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Κι εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, μπορείς ακόμα να σε κουμπάρουμε, μόλις παντρευτώ τη Μαρία όμως. Καλά σας, Στέφανα. Ευχαριστώ. Και μην ξεχάσετε, γαμήλιο ταξίδι για σαφάρι στην Αφρική. Ε, ναι. Να σε φάνε τα άγρια θηρία. I'd give everything love. There's no words that can describe what I feel deep inside. So I let this song say it all. Ανησυχώ. Ανησυχώ για τη Μαρία. Ανησυχείς εσύ, Ηρακλή? Πώς το έπαθες? Μην ειρωνεύεσαι. Τώρα ανησυχώ πιο πολύ από ποτέ. Πιο πολύ και από τότε που είχαμε ξεχάσει ότι το μαράκι είχε πάει φροντιστήριο γαλλικών και την έψαχνα στην Νικολούλη. Σιγά τα ΟΑ. Ε, πώς σιγά τα ΟΑ. Ρεζίλη γίναμε. Το παιδί μας πήρε από το φροντιστήριο να μας πει ότι είναι καλά. Πού είναι εκείνες οι μέρες? Σπίτι, σχολείο, σχολείο, σπίτι. Άντε και φροντιστήρια. Ενώ τώρα ποιος την πιάνει? Το χάνουμε το κορίτσι μας και τούλα, μας φεύγει. Σιγά καλέ. Ένα ταξίδι επαγγελματικό θα πάει. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα ταξιδέψει επιτέλους. Χαίρεσαι που το παιδί μας θα μπει στο αεροπλάνο και θα πετάξει 30.000 πόδια πάνω από τη γη? Ξέρεις, θα περάσω εγώ αυτές τις 2,5 ώρες μέχρι να προσγειωθεί. Όχι, και ούτε θέλω να μάθω. 10 χρόνια από τη ζωή μου θα χάσω. Έτσι. Παπ, παπ, μια δεκαετία θα φύγει και θα πάει μαζί της στο Παρίσι. Αν προσγειωθεί με το καλό. Είσαι ένας εγωίσταρος. Μόνο τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Δεν σκέφτεσαι ότι η Μαρία θα αλλάξει παραστάσεις, ότι θα πάει στην ωραιότερη πόλη του κόσμου? Σιγά την ωραιότερη πόλη. Βρε, όταν η Αθήνα, το διαμάντι αυτό του αρχαίου κόσμου, έλαβε στο Παρίσι. Ζούσανε στις σπηλιές. Ας πήγαινα κι εγώ στο Παρίσι και ας ζούσα σε σπηλιά. Δεν θα με ενδιέφερε καθόλου. Μαζί με το Μισελ σου, ε. Στο σπήλαιον να σε σέρνει από το μαλλί. Α, έχεις τρελαθεί τελείως. Ναι, έχω τρελαθεί. Γιατί εγώ βλέπω μπροστά. Είμαι στρατηγός. Ενώ εσύ βλέπεις το ταξίδι της Μαρίας έτσι, σαν αναψυχή. Θα πάει και το κοριτσάκι μας και θα γυρίσει Παριζιάννα. Ελεγκόν, κομψή. Ναι, αλλά δεν έχεις σκεφτεί όμως, αν της καλό αρέσει εκεί και αποφασίσει να μείνει. Τι είναι αυτά που λες? Γιατί και τη γλώσσα κατέχει και τα πτυχία της έχει. Τι φλανάκι, η Σορβόνη. Να, θα κάνουν οι γαλλικές εταιρείες να την προσλάβουνε. Μα τι λες τώρα? Α, το άλλο, που δεν θα είμαστε εμείς εκεί να την προστατεύουμε, να την επιτηρούμε, αν τσιμπηθεί με κανένα Γάλλο. Γιατί τα είδαμε και τα δικά σου τα χαΐρια. Τι σχέση έχω εγώ? Τα θηλυκά της οικογένειας Παπασωτηρίου ρέπουν προς τη γαλλική κουλτούρα. Ε, θα τη μαγέψει κανένας Γάλλος εκεί πέρα με τα βουλευού και τα ραντεβού και αποχαιρέτα τη Μαρία που ήξερες. Λες να παντρευτεί Γάλλο και να κάνει εκεί οικογένεια και τα παιδάκια της, τα εγγονάκια μας δηλαδή, να μιλάνε γαλλικά και να μένουν στο Παρίσι.
Τι έγινε, Κετούλα? Φλωμιάσαμε? Εγώ νόμιζα ότι σου άρεσε το Παρίσι. Η Γάλλη. Όχι, εγώ για σένα το λέω που δεν ξέρεις γρήγαλικά. Ενώ εσύ θα παίρνεις το αεροπλάνο και θα πηγαίνεις να βλέπεις το εγγονάκι σου. Όχι, δεν το θέλω, Ηρακλή. Γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να με βοηθήσεις. Φτιάχνουμε και ωραία νουγκατίνα. Αλλά μου είπες ότι είσαι της σοκολάτας. Είμαι πανευτυχής με τη σοκολατίνα μου. Η σπεσιαλιτέ του ζαχαροπλαστείου μας είναι η Black Forest. Να το γράψεις το άρθρο σου, ε? Ναι, αν κολλήσει. Καλά μωρέ, τώρα άμα θες εσύ θα κολλήσει. Ναι. Μήπως να αρχίζαμε, γιατί πρέπει να γυρίσω νωρίς στο γραφείο? Να αρχίσουμε. Ωραία. Ωραία. Βάζω το κασετοφωνάκι εδώ. Και εσείς θα κάνετε πως δεν υπάρχει. Πώς βρε, αντρίκο μου, φάτσα φόρα είναι. Πώς θα κάνω ότι δεν υπάρχει? Θα μπορούσαμε να το... Αλλά κοιτάξτε, είναι που θέλω να έχω αυτούσιο το λόγο σας. Μα και εμένα, μωρέ, με ενοχλεί όταν ακούω τη φωνή μου, όχι τίποτα άλλο, αυτό είναι. Ναι, αλλά εγώ θα την ακούω, όχι εσείς. Α, ναι, καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα, δύο, τεστ. Ένα, δύο, τοστ. Ακούγομαι καλά? Μια χαρά. Ωραία. Πείτε μας, λοιπόν, πώς πέσατε στα χέρια των απαγωγέων? Αχ, όλα άρχισαν από την Μπουχωρίνα. Έξω από τη σιά της Τακοζάνης, αν έχεις ακουστά. Πριν από... Καλά, άστο φλού αυτό, έτσι, για να έχει μια νότα μυστηρίου. Συγγνώμη, τι σχέση έχει η Κοζάνη? Πώς δεν έχει σχέση, αφού εκεί γεννήθηκα. Ναι, κυρία Άργυρο, αλλά θα προτιμούσα να μέναμε στα γεγονότα. Μα και η γέννησή μου είναι γεγονός. Δεν είμαι μυθικό πρόσωπο, κι ας είμαι ένας ζωντανός μύθος. Ναι, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η ιστορία που περάσατε. Πώς σας απήγαγαν οι δύο κακοποιοί? Όχι, δεν ήταν δύο, ένας ήταν. Τη δεύτερη την είδα μετά. Μπράβο, αυτά θέλουμε να μας πείτε. Συνεχίστε. Ωραία, συνεχίζω. Ήταν η δεκαετία του 80, επί αλλαγής. Επί του συνονόματός σου, του Ανδρέα. Τότε κατέβηκα στην Αθήνα. Α, τι ωραίες εποχές τότε. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Πολύ ησυχία βλέπω. Πάλι νωρίς ήρθαμε, Στέφανε. Καλύτερα νωρίς παρά αργά. Να κόσμος. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Τι κάνετε? Ο Αλέξης και η Μαρκέλα. Ο κύριος Αλέξης είναι με τον κύριο Δημήτρη. Mm. Έχουν meeting από το πρωί. Τα κοσμογαρίδα. Pre-meeting. Mm. Και η Μαρκέλα είναι στην αίθουσα συσκέψεων. Ωραία, θα πάμε κατευθείαν εκεί. Ευχαριστούμε. Να το ξέρεις, Λίλιαν, θα τον υποστηρίξω τον αδερφό μου. Άμα θέλει να αποχωρήσουμε και να πουλήσουμε τις μετοχές μας, εγώ είμαι μαζί του. Γιατί το τραβάς τόσο πολύ, βρε Μαρκέλα? Γιατί μόνο τα αδέρφια μου έχουν μείνει. Τι άλλο μου έχει μείνει? Ο Αλέξης, μετά από 2 χρόνια σχέση και τόσους μήνες αραβώνα, δεν είναι σίγουρος αν θέλει να με παντρευτεί. Αυτό το λες εσύ. Κάτι θα ξέρω. Θα κάνω ό,τι μου πει ο Σέργιος. Θα πουλήσω, θα αγοράσω, δεν με νοιάζει. Μην προτρέχεις, βρε Μαρκέλα. Και τέλος πάντων, γιατί το έχεις δέσει ότι δεν θα σε παντρευτεί? Σταμάτα τα σενάρια. Σενάρια? Γιατί περιμένει να τελειώσει το συμβούλιο για να μου μιλήσει? Γιατί περιμένει την υποστήριξή μου. Γιατί ξέρει αν με σουτάρει τώρα θα τον πάρει και θα το σηκώσει. Θα τα κάνεις όλα καλοκαιρινά. Μα όλα, σου λέω. Δεν έχω κανένα κόλλημα, πίστεψέ με. Θα πουλήσω τις μετοχές μου σήμερα κιόλας αν χρειαστεί. Και άμα θέλουνε, ας τις αγοράσουν οι μαντάδες. Τι θα αγοράσουμε ακριβώς? Ναι, ναι. Μαρακή. Ήρθα να σου πω ότι ήρθαν οι μαντάδες. Ωραία, ωραία, σε ευχαριστώ. Τι έπαθες, δεν είσαι καλά? Έκλαιγες? Όχι, εντάξει, μέσα, απλά... Δούλευα πολύ όλο το βράδυ, απ' την κούραση θα είναι. Θες να σε βοηθήσω? Έλαβε τις παρέδωσες τις αναφορές? Όχι, 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 ήταν απασχολημένοι και δεν ήθελα να τους διακόψω. Ωραία, θα σε βοηθήσω, τότε εγώ... Όχι, Σάντρα μου, όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πειράζει, θα το κάνω μόνη μου. Αντάτε, πήγαινε, θα λες. Έλα, πήγαινε. Όπως θες. Τα λέμε. Thank you.
Μαριέλα. Να μην ξεχάσουμε να λέμε ότι έχει κάνει και σεμινάρια για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Στάσου, μια στιγμή βρε Ηρακλή. Μήπως δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε? Μήπως έπρεπε να πούμε στη Μαρία τις ανησυχίες μας? Τι αξία έχει, αφού αποφάσισε να φύγει? Χτες το βράδυ πριν κοιμηθεί, έψαχνε το διαβατήριό της και μετά κατέβασε και τη βαλίτσα το πατάρι. Αποφάσισε να πάει στο Παρίσι, όχι να μείνει εκεί. Μα το ξεκαθάρισε. Μαμά, μπαμπά, εγώ στην Εκομόντα δεν ξαναγυρίζω. Αν είναι άνεργη, οι πιθανότητες να μείνει στο Παρίσι είναι πάρα πολλές. Ενώ αν τις έχουμε βρει μια δουλειά εδώ. Θα την περιμένει έτοιμη όταν γυρίσει, ε! Α, μπράβο. Είδες τη σατανικό κόλπο κατέβασα. Είσαι σατανικός θεολόγος. Αλλά μήπως θυμώσει η Μαρία που της βρήκαμε δουλειά πίσω από την πλάτη της. Κάτσε να τις βρούμε πρώτα και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, θα της πούμε ότι για τη δουλειά μάθαμε από κάποιο γνωστό. Και έτσι αποφασίσαμε να στείλουμε το βιογραφικό της. Εντάξει. Έλα. Πάρε. Λοιπόν, άκου να σου πω. Εδώ έχω βρει μια πάρα πολύ καλή αγγελία. Projects. Project. Καλά. Project Manager. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά από αυτά έχει κάνει πάρα πολλά για τον κύριο Μαντά. Το κατέχει το θέμα. Πάμε. Ναι, παρακαλώ για την αγγελία παίρνω. Ναι, project manager. Ναι, ξέρω ότι απαιτείται γνώση αγγλικών. Βέβαια, μιλάω αγγλικά. Δηλαδή, όχι εγώ, η κόρη μου έχει τελειώσει proficiency και ήθελε να πάει και στην αγγλική φιλολογία, αλλά... Α, ναι, η κορούλα σας πάει αγγλική φιλολογία. Ναι, βέβαια, ξέρω. Μεγάλη αναργία. Ναι, γι' αυτό και εμείς τη σπρώξαμε για οικονομικά. Τι θα γίνει και τούλα, θα πιείτε και καφέ. Ήθελα να μάθω για τη θέση... Η ίδια... να στείλει βιογραφικό. Καλά, αυτό μπορώ να το στείλω κι εγώ. Δεν είναι δύσκολο. Κατάλαβα. Βέβαια. Στην Ελλάδα ζούμε. Ο γιος σας, ο Κωστάκης. Να το πάρει το κορίτσι, τι περιμένει. Γεια σας, ναι. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Τζίφος. Τι, δεν θα συμπεθεριάσουμε τελικά? Τι λες, Ηρακλή? Εγώ τι λέω, ή εσύ τι λες? Αντί να κοιτάξει εκεί πέρα να κλείσει τη δουλειά, μου πιάσε την ψηλή κουβεντούλα. Ναι, αλλά έτσι έμαθα ότι η αγγελία είναι πλασματική και ότι τη θέση θα την πάρει ο ανιψιός του διευθυντή. Σε τι χώρα ζούμε? Αυτό λέει και η Μιράντα. Ποια είναι η Μιράντα? Η τηλεφωνήτρια. Έχει μια κόρη που σπουδάζει και αυτή αγγλική φιλολογία και ο γιος της είναι στρατιώτης. Κετούλα! Νομίζω ότι με ενδιαφέρει η οικογενειακή κατάσταση της τηλεφωνήτριας. Να μην πούμε και μια κουβέντα! Όχι! Έχουμε μια αποστολή να επιτελέσουμε. Δεν θα συλλέξουμε εδώ πέρα κουτσομπολιά αγνώστων. Διευθυντή από εκεί. Θα πάρω εγώ. Εσείς εντελώς ανίκανοι. Τι θα αγοράσουμε ακριβώς? Τίποτα. Για το αυτοκίνητο της Λίλιαν λέγαμε. Α, έτσι. Μάλιστα. Τι κάνετε? Καλά. Πολύ καλά είμαστε και αυτοκίνητο δεν χρειαζόμαστε. Λυπάμαι, Λίλιαν. Δεν πειράζει. Η Μαρκέλα υπερβάλλει. Ο Αλέξης, ο Δημήτρης, κανείς δεν είναι εδώ? Ήρθατε λίγο νωρίς. Πάω να τους φωνάξω. Μαρκέλα, τι έχεις, κορίτσι μου? Έγινε κάτι με τον Αλέξη? Όχι, τι να γίνει. Αν αγχώνεσαι για το συμβούλιο, κακός. Όλα θα πάνε μια χαρά. Μετά την κολεξιόν που είδα και σύμφωνα με την οικονομική πρόοδο της εταιρείας, ο Αλέξης θα παραμείνει πρόεδρος. Δεν ανησυχώ γι' αυτό, Στεφάνε. Τότε τι? Μη μου πεις ότι ανησυχείς για αύριο. Δεν υπάρχει λόγος. Θα είναι όλα τέλεια. Ο χώρος της δεξίωσης είναι πανέμορφος, το νηφικό σου καταπληκτικό. Θα είναι ένας γάμος ονειρεμένος. Που μπορεί να μην γίνει. Τι λες, Μαρκέλα? Μιλάς σοβαρά? Μιλήστε το γιο σας. Αυτός ξέρει. Εγώ μετά το συμβούλιο θα μάθω να αύριο παντρεύομαι ή όχι. Με συγχωρείτε. Δεν τα πάμε καλά με τον γιο σου. Πάνω που είπαμε ότι συμμορφώθηκε, ότι άρχισε να σκέφτεται σαν ενήλικας. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό στη Μαρκέλα.
Μια μέρα πριν το γάμο να τη κάνει τέτοιο καψόνι, να τη βασανίζει με αυτή την αβεβαιότητα. Δεν είναι πράγματα αυτά, Μαργαρίτα. Ένα μαντάζ δεν θα φερόταν ποτέ έτσι πρόστιχα. Ηρέμησε, αγάπη μου, ηρέμησε. Να τελειώσουμε το συμβούλιο και θα του μιλήσουμε. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους προέδρους. Κατακτώντας τον μπάζο μέρος πρώτο.